Ο Γιώση Αμπού, διευθύνων σύμβουλος της New Bed Energy, δήλωσε ότι η εταιρεία του μπορεί να τροφοδοτήσει την Τουρκία αν η Άγκυρα προσφέρει την υποδομή. Δεν έκανε όμως καμία αναφορά στην πρόταση του Ερντογάν. Η θέση μας υπήρξε πάντα ξεκάθαρη. Αν θέλετε φυσικό αέριο, περίφημα. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε. Κατασκευάζετε τον αγωγό μέχρι εμάς και εμείς θα προμηθεύσουμε το φυσικό αέριο, επεσήμανε ο Γιώση Αμπού κατά τη διάρκεια διασκέψεως επενδυτών προ 2 εβδομάδων. Η Ισραηλινή στάση φυσικά δεν είναι τυχαία, ούτε σημαίνει τον ΕΣΑΗ αποκλεισμό της Τουρκίας από μια ενεργειακή συνεργασία. Συνδέεται άρρηκτα με την αλλαγή στοχεύσεως της αμερικανικής πολιτικής, η οποία πλέον εγκαταλείπει τη στήριξη έργων που περιλαμβάνουν την κατασκευή συμβατικών αγωγών φυσικού αερίου, όπως ο EastMed, και δίδει προτεραιότητα σε αυτά που στηρίζονται στην ηλεκτρική διασύνδεση. Συγκεκριμένα το μνημόνιο κατανοήσεως MOU μεταξύ της Ελλάδος, της Κύπρου και του Ισραήλ για την ηλεκτρική διασύνδεση των 3 χωρών μέσω του καλωδίου Euro-Asia Interconnector υπεγράφει τον Μάρτιο του 2021. Το έργο αφορά την κατασκευή υποθαλάσσιου καλωδίου με μεταφορική ικανότητα 2.000 ΜΒ και συνολικό μήκος περίπου 1.200 χιλιόμετρων. Στα τέλη Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τη χρηματοδότηση του έργου με 657 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον η Ελλάδα θα συμμετέχει και στο έργο Euro-Africa Interconnector, το οποίο θα μεταφέρει μέσω ενός ηλεκτρικού καλωδίου 950 χιλιόμετρων πράσινη ενέργεια από την Αφρική στην Ελλάδα συνολικής ισχύως 3.000 ΜΒ. Υποστηρίζουμε έργα σαν αυτά της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής μέσω της διασυνδέσεως της Αιγύπτου με την Κύπρο και την Ελλάδα και την προτινόμενη ηλεκτρική διασύνδεση του Ισραήλ με την Κύπρο και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, διεμήνυσε στα μέσα Ιανουαρίου εκπρόσωπος του State Department. Εξάλλου, σύμφωνος προς πληροφορίες, ήδη γίνονται βήματα για τη μεταφορά στην Τουρκία των σχεδόν 5.000 αμερικανικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στη Ρωσία και οι εκπρόσωποί τους έχουν προσκληθεί για συνομιλίες από την Αμερικανική Πρεσβεία. Μάλιστα, φύκια βλέπω στο Nord Stream 2.